για τη Βέτα, λένε ότι έχει μαχαιρώσει κάποιον. Ξέρω, δίνει κόσμο τα μουνιάτα. Έχεις το κολοσσίμα γαμό, το μην το σπάσω το μπουρδέλο εδώ πέρα, δεν έχει σήμα να μπω να δω. Γιατί αφού δεν το πιάνει εξάλλου το Mega το κομπιούτερ. Δεν το πιάνει εξάλλου το κομπιούτερ το Mega. Έχω βρει άλλα streams, τέτοια live. Και δεν φορτώνει γάμο, δηλαδή δεν μπορεί να βαλευτώ την ευρά έχω. Πού για να σκοτώσω άνθρωπο τώρα. Γιατί Βέτα λένε ότι έχει μαχαιρώσει, ότι κρεμεί ακόμα το δικαστήριό τη. Εμένα μου πήρε η Βέτα τηλέφωνο πριν λίγο ρε. Και μου λέει κάτι και μου λέει μην ανέβεις, μου λέει θα σε κάψουν, μου λέει σίγουρα. Γιατί. Δεν ξέρω, κάτι ξέρει αυτή. Τι να σε κάψουν. Μην ανέβεις, μου λέει, ακόμα θα σε κάψουν, μου λέει. Τι να σε κάψουν. Με δικογραφίες και με αυτά ρε παιδί μου, όχι να με κάψουν κανονικά. Η οικογένειά μου και η οικογένειά σου πιστεύουν ότι θα έρθουμε να σε βρούμε σε κάποιο τμήμα. Όχι ρε, πες καλά. Ε. Δεν είναι όταν τα δείξω για αυτά. Ακόμα τουλάχιστον. Το θέμα είναι ότι θα βγουν ονόματα, στοιχεία και τα πάντα πάλι. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Κατάλαβες. Είναι το μόνο σίγουρο. Να δεν με συμφέρει να πούν τα τέτοια γιατί άμα γίνουν εκλογές εγώ θέλω να βάλω για υποψήφιος. Να πάρεις τα αρχίδια μας. Τι? Να πάρεις τα αρχίδια μας. Γιατί? Δεν μου ξέρω αν ψηφίσουν τη Χρυσή Αυγή. Δεν πας καλά ρε. Έχουμε ελπιοξευστεί τώρα με όλα αυτά που γίνονται. Έφτασε 40% και δεν έχει πάρει χαμπάρι. Κυβέρνηση θα είμαστε εμείς τώρα, να το θυμάσαι. Είναι πολύ μουρόχαυλος ο κόσμος. Ρε, άκουσε. Στο Κερατσίν τα είδες τα επεισόδια. Είδα. Οι κάτοικοι και καλά που λέγανε ότι βγήκαν, ξέρεις ποιοι ήταν. Δεν είδες να κάποιους πέταγανε πέτρες και τέτοια. Από πίσω από τους μπάτους κάτι με σορτσάκια που ήταν. Ναι, ποιος το κανόνισε. Δεν ξέρω. Ο κοντός. Ποιος είναι ο κοντός. Ο Νίκος. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Νίκος. Ε? Δεν ξέρω ποιος είναι ο Νίκος. Άντε πάλι. Εντάξει, για μισή τάση, δεν πειράζει. Δεν ξέρω ποιος είναι τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Κανένα άλλο τίποτα. Ποιος είναι ο 26χρονος που έφαγε 2,5 χρόνια με αναστολή και 2,5 χιλιάρικα μισθό, πρόστιμο. Δεν ξέρω. Που ήταν και ο οδηγός του Μιχαλολιάκου. Αλλά αυτά τώρα τα λένε, μην ξέρω να λέει στον οδηγό του Μιχαλολιάκου, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. 2,5 χρόνια με αναστολή έφαγε, 2,5 χιλιάρικα πρόστιμο. Χωρίς περιοριστικούς όρους. Ο μόνος που μπορεί να ήταν ο Δεβελέκος. Κοίτα τι άλλο προκάλεσε ο Γιώργος. Τι? Γιατί προκάλεσε λέει ο Γιώργος. Το Γιώργο που λέγαμε σου, όχι τους άλλους. Οι άλλοι υποτίθεται εκτελέσανε απλά αυτό που τους είπαν. Δηλαδή τι έκανε, ότι τι είπαν έκανε. Ξέρω, δεν έχει καμία σχέση, ο μεγάλος δεν ήξερε τίποτα. Πάντως ο πρώην Χρυσαυγίτης του Πειραιά. Αυτός πρέπει να είναι ο χοντρός ο Χρήστος που άμα θα βρω εγώ θα τον σακατέψω τώρα, τους πάω στο κεφάλι μόλις ανέβω. Ήταν ευθυμένο, από καιρό θέλανε να τον εφάνε. Καμία σχέση. Ήταν αντί... Τα διάβασα ρε, τα διάβασα. Καμία σχέση δεν είχε με αυτά που γίνανε. Καλά μωρέ, εδώ. Καθάρισα λίγο σήμερα, μέσα. Καλαβές. Ναι. Καθάρισα λίγο και εκεί. Γενικά όλα. Τα πάντα. Λούς και δύο δεν έχει σχέση. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όλα καλά. Όλα καλά. Να πήγαν από πάνω. Ναι. Μου λένε καθυστέρησε το λίγο γιατί κάποιος θα την κάνει μαλακή και θα σε κάψουν, μου λέει σίγουρα. Ναι, το ίδιο είπε και ο... Ναι. Όσο μπορείς, του το πω και πανταζείς εδώ πέρα. Να μην γυρίσεις τώρα. Του πατέρα σου. Και στα περισσότερα εγώ έχω μπει μπροστά σου, αυτή είναι η μαλακία. Ας μην δηλαδή να μην είμαι, έχω δώσει οκ σε πολλά. Ναι. Αυτή είναι η μαλακία.
Το θέμα είναι ότι... Όχι τίποτα, λέμε, πήρε ο δικηγόρος από πάνω, από το κόμμα. Ναι. Και μου λέει, ψηλία μου λέει, το πρώτο δικαστήριο που γίνεται είναι το δικό σου, να το ξέρεις. Για ποιο? Αυτό που έχουμε με τον Πειραιά. Α, αυτό, ναι. Από όλες τις δίκες που έχει Χρυσή Αυγή, είναι το πρώτο που γίνεται τώρα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να είναι πρώτος. Πότε είναι γίνεται? Το δικό σου λέει. Για να το λέει αυτός, τώρα θα γίνει λογικά. Στο Πειραιά με ποιον ήσουν εκείνη την ημέρα? Δεν του, το Γρηγόρη, το Θόδωρα. Α, δεν ήσουν με τον Γιώργο, ξέρω εγώ, ή με τον... Όχι. Το ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι, ρε παιδί μου. Είδα τα δύο παλικάρια. Τα έχει δει στη φωτογραφία, αλλά δεν τους θυμόμουν. Αλλά αφήνει μαλακία τώρα. Και μου λέει ότι το τέτοιο είναι δύσκολο, γιατί δεν πρόκειται να δώσουν αναβολή με την καμία. Έχεις καλώσει, γιατί έχω την αναστολή ακόμα. Το γαμημένο, αφού μου σπάσει τα νεύρα μου και δες τα χέρια. Ναι. Και μου λέει είναι το πιο δύσκολο. Μου λέει, ξέρει, γιατί εκεί θα σε σπάσουν όλοι. Ειδικά αν πέσουν σε κανένα αριστερό, μου λέει, εισαγγελέα και τέτοια, θα σας γαμίσει, λέει. Για παραδειγματικό και καλά για τους άλλους. Του λέω, μη μου λες τέτοιες μαλακίες. Του λέω, δεν πάω τη λέω μέσα και τέτοια. Λέει, μέσα δεν θα μπεις. Αλλά θα τους πληρώνουμε, μου λέει, μια ζωή. Γιατί τι έχουν δώσει αυτοί? Ό,τι τι? Μια στο νοσοκομείο έχουμε στείλει σοβαρά, ρε. Τον άλλο είχα πέρασει από τη Μαρία μέσα. Ναι. Έχει πάρει μια στα μάτια και τέτοια. Κάμισε το. Εμείς θα το πάμε σε άμυνα, γιατί ήταν 4, αυτά είναι 30. Ναι. Αλλά μου λέει το θέμα είναι ότι επειδή για παραδειγματισμό και καλά για να πούνε ότι είσαι ο νόμος και όλα αυτά, επειδή είναι το πρώτο δικαστήριο το δικό σας. Ναι. Για παραδειγματισμό να σας γραμμίσουν και αν πέσουμε σε αριστερά τελειώσαμε. Ναι. Του λέω μας γάμισε την ψυχολογία, του λέω τώρα. Ναι. Καλά, από αποζημιώσεις και αυτά θα πληρώσει το κόμμα όλα, δεν πληρώνουν εμείς κάτι. Ναι. Και αποζημιώσεις όταν βγάζει τον πληρώνει μια ζωή, το κόμμα τον πληρώνει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα πληρώσω δηλαδή κάτι. Αλλά δεν ξέρω. Αν πες αριστερό εισαγγελέα και τι πάτε πια. Ναι. Θα σου βγάλει ένα τέτοιο άμα γάμισε. Τώρα είναι το θέμα ότι όλες αυτές οι ιστορίες πάνε στην αντιτρομοκρατική. Πάνε για ποινικό, δηλαδή και τα πλημμυρίματα που αυτά είναι πλημμυρίματα κανονικά, πάνε για ποινική δίωξη. Κατάλαβες τώρα τι έχουν κάνει. Αυτή είναι η διαφορά. Οι δικοί μας έχουν συγκινήσει μηνύσεις, αυτό μου έλεγε. Με αυτό το σκεπτικό λέει πρέπει να βγάλουν και το ΣΥΡΙΖΑ, λέει εκτός νόμου. Γι' αυτό το ΣΥΡΙΖΙΟ που ήταν γραμμένο αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που γίνεται στη Σαντορίνη που σκότωσε τον Τίτσενα, τον Ταξιτζή. Ναι. Οπότε και το ΣΥΡΙΖΑ λέει πρέπει να βγάλουν. Είναι πολλά, είναι, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Το θέμα είναι, βρε, Νίκο, ότι έχετε μπλέξει άσχημα τώρα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Ο μεγάλος λέει το γραφείο, μιλάμε με την Ιωαννία. Το λαγό λέει το φτιάχνουν. Ναι, το ξέρω. Μπήκαμε στο ίντερνετ. Τι να πω, εγώ βλέπω τα χάλια σας. Ποια χάλια, μαδρέ, τα μισά από αυτά είναι ψέματα. Ναι, και τα βίντεο που δείχνει τι είναι, ψέματα. Ποια βίντεο? Που δείχνει εδώ τα παλιά του Παντελεήμωνα. Που δείχνει εδώ την Ελιγαλά τα ρεζιλίκια. Που έδειξε τώρα μόλις το βίντεο της τηλεφωνία. Πού ρε? Στον Αλφα. Για να τώρα πάνω με γραφεία. Αν ψηφιστεί λέει και τη βγάλουν εκτός νόμου τώρα. 43 άτομα τα μέλη μπαίνουμε μέσα. Δεν μπορούν να την κατεβάσουν. Τι? Δεν μπορούν να κατεβάσουν την Χρυσή Αυγή. Νομίμο κόμμα είναι. Τίποτα δεν είναι. Άμα την βγάλουν παρακρατική, τελείωσε. Είναι αυτό που ψηφίζουν τώρα. Αν το ψηφίσουν, βγαίνουμε εκτός νόμου και παίρνουμε 43 άτομα μέσα. Οι βουλευτές, ο τσιφ και τα υπόλοιπα μέλη. 30 άτομα είμαστε τα μέλη τώρα, χωρίς βουλευτές, από όλη την Ελλάδα. Άμα τους βγάλαμε τον νόμο, τελειώσαμε. Έχω. Έλα να σας αφήσω τώρα γιατί είμαι άναξη, δεν θέλω να συναφαρεί, γιατί είναι ήδη πολύ χάλια. Τι έχει? Τι είναι έχει ρε συνήθω, ο πατέρας να δει. Ζωντανό πτώμα είναι. Why? Έλα, μην με εκνευρίζεις τώρα.
Όπω δεν μιλάμε σε ένα εντάξει, μου πριν θα έρθει άλλο. Τελείω. Άμα δεν σ' αρέσει, πήγαινε αλλού. Απλά είναι. Δεν αρέσει, εντάξει. Δεν θα καταλάβω ασχολούμαι και πολύ μαζί σου. Ωραία, έλα, γεια. Γεια. Και αυτό γεια. Μετά τώρα είναι τρεις υποθέσεις στον Άριο Πάγο τώρα, στον εισαγγελέα. Ναι. Από τις 32 τρεις πρώτες είναι. Η μία είναι δικιά μου, η άλλη του Μπαρμπαρού, η άλλη του Κιάδα. Μαλάκα. Αρχίδια μαλάκα, πάει τον ρωτή βουλευτή, ε. Και ο βουλευτή τώρα πάει και η ζωή μου. Χαντακώθηκα, πάει και η φήμη μου και η δόξα μου. Που κόβουν τα σχέδια. Και μην μπορεί να μην κάτω, μαλάκα, να κρύβεσαι κανένα λαγούμι. Έπεσε τα ίδια που κάνα παραθυράκια που κάνει το. Μόλις ανέβω, αντί να με περιμένει ο Γάβρη Αναρχία, με περιμένει μπάτσι και να μου πούνε καλό στο παιδί. Εντάξει, αγγίζω, μου είσαι κάτω ρε μαλάκα, μου είσαι αποδείξει τι είσαι κάτω. Ναι, δεν λένε για τώρα, ρε. Όλες αυτές οι υποθέσεις που έχουν γίνει, εκτός από την δολοφονία, βγάλει δολοφονία έξω. Τελείως, δεν έχουμε καμία σχέση με δολοφονία, κανείς μας. Ναι. Όλες οι ιστορίες και υποθέσεις τώρα που τραβάνε και κυνηγάνε είναι οι παλιές. Για να χρεώσουν κόσμο, ναι. Α, αυτό θέλουν. Και έχουν πάρει, δηλαδή, έχουν γίνει 300.000 ιστορίες και έχουν πάρει 32 έχουν διαλέξει μόνο. 32 υποθέσεις και στις 32 είναι τα ίδια άτομα ακριβώς. Άμα κάτσεις και στα πόδια θα δεις ότι είναι τα ίδια άτομα όλα. Βλέπεις κάτω τηλεόραση. Έχω βρει τα σένα. Κάθε μέρα λέει για τα μαλάκια δεν ξέρω. Και καλά ότι έχει μικρό στρατό από πίσω, είναι μαζί λιμενική, μπάζει στρατιώτες και τέτοια και δείχνει φωτογραφίες διάφορες στρατιώτες που είναι με σηκώνουν τα χέρια, κάτι βατραχάδροποι το ίδιο, κάτι από κατασκηνώσεις δική μας χέρω εγώ και έχουν γαμισέτα. Ο μικρός στρατός δείχνει όλα αυτά είναι ψέματα, κάτι μαλάκες, νικαιώτες, κάτι γιοτάδες είναι αυτά που πάνε και τα κάνουν και τους κράζουν, εμείς μια ζωή και γελάγαμε. Κάθε φορά αυτό το πράγμα. Δεν είναι καμία σχέση με εκπαίδευση και διέσεις παπαριές που λένε. Αυτά ήταν μόνο για το βίντεο, ρε. Ποιο βίντεο? Για το βίντεο, είχαμε πάει και εμείς εκεί πέρα σε τέτοια που διοργανώναν αυτοί οι νοικιώτες. Τίποτα, εμείς καθόμαστε να ράζαμε, ψήναμε σουβλάκια αυτά. Η φωτιά που έχουν βγάλει και χαιρετάνε, σουβλάκια ετοιμάζομαστε να ψήσουμε και τέτοια, ρε καλαμάκια. Ο άλλος τώρα, ρε μαλάκα, αυτό θα ακούσει κάτι μέσα στη Σόβια, ε. Ποιος? Ποιος το έφαγε τον άλλον, ε. Θα δείξει μέσα στο δικαστήριο, θα κάτσει. Αν το δεχτούν την καταγγελία που είχε κάνει ο φίλος του Φίσα που ήταν παρόν και καλά, ο άνθρωπο ξύλο δικό μας και βγάλε μαχαίρι στην ανακοίνωση, είναι άμυνα. Είπε αυτός, για να πουλήσει τώρα μόρι για το Φίσα, ότι ο Φίσας τον ευάραγε το δικό μας. Ναι. Και εκείνη την ώρα που δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα, έβγαλε μαχαίρι και τον κάρφωσε. Και αυτός ο δικός μας έχει πει ότι ήταν σε άμυνα, γιατί τρώγε ξύλο και φοβήθηκε για τη ζωή του και έβγαλε μαχαίρι για να τον αποθήσει και ο άλλος έπεσε πάνω. Δικηγόρο θα βάλει το κόμμα, γι' αυτόν όχι, ε. Δεν ξέρω ακόμα, μαλάκα, είναι πολύ μπερδεμένη. Μαλάκα, ναι, ρε, πήγε στην αρχή, μαλάκα, βγήκε και μαλάκα στο καθηγητή, γιατί έκραξε ότι και καλά δεν έχουμε καμία σχέση, ξέρω και τέτοια. Για ψεύτηκε παταγωγός, βέβαια. Δεν μπορώ να έχω και τίποτα πάνω μου να πούμε, γιατί έχω ξέρω εγώ κάνουν κανένα μέλλον, γιατί έχουν γαμηθεί όλοι, ρε φίλε. Έχουν μπει μέσα η αστυνομία λιμενικά και αυτά να του ξυλώσουν όλου. Έχουν γαμηθεί, έχουν φρικάρει, ρε μαλάκα. Σταματάνε άτομα το ένα το άλλο. Και φοβάμαι να πούμε να έχω τίποτα πάνω μην τυχόν για να μην γίνει καμιά μαλακία, ξέρω εγώ, μην γίνει καμιά μαλακία. Πηγαίνεις τι είπερα, μη φοράμε μπλούς και τέτοια. Όχι να μην φοράμε μπλούς και τέτοια, απλά είπε ρε φίλε και καλά ότι είναι απλά για 15-20 μέρες ρε φίλε, ναι, λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα και αυτά. Από εκεί ας πούμε που τα κάναμε 10 δράσεις, θα κάνουμε 2, ας πούμε. Πέταξε και για μια διανομή τροφίμων στο δημοτικό που μπορεί να θα γίνει μάλλον, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πότε. Και θα γίνει και μεγάλη στην οικία. Ναι, εκεί θα έχουμε πρόβλημα στην οικία, αν το ξέρεις. Εκεί, ναι, το... Και καλά ότι, γιατί και στην οικία είναι κλειστά τώρα ρε παιδί μου. Και καλά σε λίγες μέρες αυτά θα επιστρέψουν με μεγαλειώδη εκδήλωση και έτσι. Δηλαδή θα κάνουν μεγάλη πιστεύω τέτοια. Εν μεταξύ ξέρεις τι γίνεται τώρα, ε. Άμα παρατηρήσεις, αυτό που γίνεται τώρα που κλείνουμε τα γραφεία και δεν ανοίγουμε, είναι χειρότερο. Γιατί φαίνεται στον κόσμο ότι έχουμε κάνει μαλακία και δεν ανοίγουμε. Κλείσε την πόρτα, ρε μα. Δεν θέλω. Εντάξει, δεν είναι το θέμα ότι κλείνεται φίλε επειδή, ξέρω εγώ, εντάξει, λογικό είναι, τακτική είναι γι' αυτό, άμα το πας έτσι. Τι? Τακτική είναι και αυτό, ρε φίλε, γιατί είναι όλες τις δικαιώμασες στον κάθε άπλητο, τώρα στον κάθε έτσι, που είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι να... Να κάνω οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Πάντως να ξέρεις πάνω, μεταξύ μας τώρα, πάνω στην Αθήνα, κάπου να βάλει λίγο με το λαγό. Γιατί, ρε φίλε. Όλοι έχουν στραβώσει, δεν θέλει κανείς. Γιατί. Γιατί είχα μαλακή, ρε φίλε. Και έχουν δίκιο τώρα, σε αυτό το πράγμα.
Γιατί πάνω κανείς δεν θέλει την νίκη, αρέ. Ναι, ναι. Καταλάβες. Και όλα αυτά που λέγανε οι Αθηναίοι, που συζητάγαμε και εμείς στα γραφεία, αν θυμάσαι, που λέγαμε ότι βλάκες είναι αυτή με τις παραλλαγές, με τα έτσι, με τις τελεινές. Όλα αυτά που εμείς τα κάναμε στο χαβαλέ, με τους ασυρμάτους, με τον Γιωβανίδη και με αυτούς. Ναι. Θυμάσαι. Πήγαμε και τους κράταμε. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Όλα αυτά που τα λέγαμε εμείς για αστείο, αυτά λέγαμε σοβαρά οι Αθηναίοι. Και να που έγινε, βλέπεις τώρα ότι ένα-ένα συνδέονται. Γιατί άμα δεν κάνανε τις νυχτερινές, δεν θα βγει αυτή και καλά εκπαίδευση. Άμα δεν μιλάγανε με τον Μπούστο Γιωβανίδη και τους άλλους, δεν θα βγει το βασιμάσμα στην αστυνομία. Καλά, ναι. Άμα δεν φάγανε παραλλαγές καρβίλες, δεν θα λέγανε ότι αυτή είναι η καλύτερη και ότι είναι τα τάγματα εφόδου τα βαρβάτα. Είναι εκεί να πούμε τοπική. Οι βλάκες, οι άσχημοι. Μέχρι αμακριά του. Του Ροπακιά, τον είχαν πάρει πάνω στο Μεσογείο και δούλευε. Σαν τι δούλευε. Τον είχαν κάνει πρόσληψη. Τα άμα θα σου λέω, χτε δεν μάλακα. Ξέρεις πόσο κόσμος είναι στη Μεσογείο που δεν το ξέρουμε. Και είναι και μάλακα, ένα μισή μήνα. Έλα να σου πω, εδώ πρέπει να είναι και ο Αντωνάκης, λέω. Εδώ πρέπει να είναι και ο Λεωνίδας, ο Βλάχος. Όλοι αυτοί πιστεύω ότι είναι. Δεν το ξέρω σίγουρα αυτό, αλλά πιστεύουμε λίγα αλλά, μου ήρθε με το πούλμαν από τη Μεσογείο. Ναι, κάτι άλλο που πιάνω τώρα, ξέρεις. Και λέω, έχουν μπει όλοι και παίρνουν λεφτά. Καταρχήν το Ροπακιά τον είχαν και στο κηλικείο στα γραφεία. Ναι, ρε μαλακά, τον πήραν και τον πήγανε κηλικείο πάνω. Και διώξαν τον Κακογιάννη, επειδή ο Κακογιάννη της έκλεβε λεφτά. Τον είχαν και στο κηλικείο στα γραφεία στην Νίκαια. Ναι, αλλά στην Νίκαια δεν πληρωνότανε, καταλαβες. Ναι. Ενώ στη Μεσογείο τον πήγανε κηλικείο εκεί πέρα, ήταν όλο στη μέρα το θέμα, ρε μαλακά. Καταρχήν έχουν κουμπαριά με τον Πατέλη, το ξέρεις αυτό. Κουμπαριά. Ναι. Δεν το ξέρω. Χθες σου λέω τα μάτια. Εμένα από ποιον εννοείς. Για πείτε δεν τον έβαλε στο κηλικείο ο Πατέλης, για μετά επειδή ξέρω ότι θα φύγει ο Κρογιάννης, τον πρότεινε μετά ο Πατέλης πάνω. Ναι, ναι. Και τον έβαλαν. Και αυτή μπήκε με το λίτου του λαγού. Τι μου λες τώρα.